Ιόνιος φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στην επιστροφή του Λάμπρου Χούτου στη Νέα Σμύρνη. Ο διεθνής στράικερ αποδοκιμάστηκε από τους φίλους του Πανιωνίου, που στο 6ο λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Εστογιανόφ. Στο 17ο λεπτό, ο Μουσλίμοβιτς ελευθερώθηκε υπέροχα, όμως η τελική του προσπάθεια δεν έφερε τον γκολ. Στο 34 ο Μαλεζάς έπιασε την κεφαλιά στην περιοχή και στην εξέλιξη της φάσης ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κουμορτζή στον Μπαλάφα. Στο 58ο λεπτό οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν. Αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Λουρέντσο θα βρεθεί σε θέση βολής και θα νικήσει τον Κώστα Χαλκιά. Στο 23ο λεπτό, ο Μουσλίμοβιτς θα πάρει την μπάλα στην περιοχή, όμως ο Κοντοές θα τον εξουδετερώσει. Στο 66 ο Χούτος θα πιάσει την κεφαλιά, όμως ο Κρέσιτς θα αποκρούσει εντυπωσιακά. Λίγο αργότερα, ο γκολκίπερ του Πανιωνίου θα πει όχι και στο Κοντρέρας. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ πίεζε για την ισοφάριση. Ο Μουσλίμοβιτς υπεδείχθη λανθασμένα σε θέση offside, ωστόσο λίγο αργότερα ο δικέφαλος ισοφάρισε με τη χρυσή αλλαγή του Φερνάντο Σάντος, την Μπραήμα Μπακαγιόκο. Ο Πανιόνιος έμεινε με 10 παίκτες το 85 λόγω αποβολής του Μάκου με δεύτερη κίτρινη. Η νίκη στο δικέφαλο του Βορρά χάρισε το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μπακαγιόκο στο 93ο λεπτό. We'll be right back.